Το πράσινο φως για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Ιωνιτών για το έργο της αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού άναψε το ελεκτικό συνέδριο κάνοντας δεκτή την προσφυγή της περιφέρειας Ηπείρου. Αρχικά το 7ο κλιμάκιο του ελεκτικού συνεδρίου είχε κρίνει ότι υπάρχει κόλλημα στην υπογραφή του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης λόγω προβλήματος με τη χρηματοδότηση του έργου. Μάλιστα στην απόφαση αναφερόταν χαρακτηριστικά πως δεν προκύπτει η ένταξη του επενδυτικού έργου στην υλοποίηση του οποίου αποσκοπεί η σύναψη της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης στα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια της χρηματοδοτικής σύμβασης Έλενα. Η Περιφέρεια Ηπείρου αποφάσισε να προσφύγει επί της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Δήμου Ιωνιτών εντάχθηκε στο μηχανισμό Έλενα μεταγενέστερα της υπογραφής της σύμβασης. Όπως κάνει και επίσημα γνωστό η Περιφέρεια Ηπείρου με ανακοίνωσή της, με την υπαριθμό 2066 του 2020, η απόφαση του 7ου τμήματος του ελεγκτικού συνεδρίου έγινε δεκτή η προσφυγή της Περιφέρειας και κρίθηκε καθόλου ασύνομο το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Ιωνιτών με αντικείμενο την προετοιμασία. Ορίμανση και δημοπράτηση του έργου, παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωνιτών, προϋπολογισμένης δαπάνης 19.192.214 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που είχε υποβληθεί προς έλεγχο. Το έργο με σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από τον μηχανισμό Έλενα, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕΠ για τη χρηματοδότηση βιώσιμων μορφών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο με προέχον αντικείμενο τη συνδρομή των αρμόδιων φορέων κατά το στάδιο ορίμανσης ενεργειακών έργων που εκτελούνται με την υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών αρχών.